Μια δύσκολη σχολική χρονιά ξεκινάει και φέτος, καθώς συνεχίζεται η πανδημία, με τους γονείς να εκφράζουν έντονους προβληματισμούς. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με πέρυσι, όπως είπατε και εσείς, δεν ξεκινάμε με τις ίδιες προϋποθέσεις. Ξεκινάμε ίσως και λίγο χειρότερα. Γιατί επιδημιολογικά, μόνο να το δούμε, ότι είχαμε ξεκινήσει πέρυσι με 300 κρούσματα, φέτος είμαστε στις 2,5 με 3.000 καθημερινά. Έχουμε έναν ιό που η μετάλλαξή του είναι πολύ πιο επιθετική στις παιδικές ηλικίες. Οι γονείς έχουν κάνει το καθήκον τους και συνεχίζουν και το κάνουν. Κάνουν τα self-test, κρατάνε τα παιδιά μας, φοράνε τις μάσκες. Ευελπιστούμε ότι η πολιτεία επιπλέον θα κάνει και αυτό το καθήκον που πρέπει, γιατί ο κύριος σκοπός αυτού του στοιχήματος, αν είναι στοίχημα, γιατί είναι λάθος η λέξη, είναι τα σχολεία να μην ξανακλείσουν, να έχουμε μια σωστή χρονιά. Οι γονείς πάντως εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα χρειαστεί να κλείσουν τα σχολεία. Είναι μια καινούργια πραγματικότητα. Είχαμε μπει από πέρυσι σε μια εικόνα. Τώρα φέτος φαντάζομαι να είναι καλύτερα τα πράγματα, να μην έχουμε διακοπές στο σχολικό έτος και να πάνε όλα καλύτερα από πέρυσι. Αυτή είναι η ευχή όλων. Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Είναι γεγονός ότι όλοι οι γονείς έχουμε την ίδια γωνία για το πώς θα εξελιχθεί η φετινή χρονιά λόγω του κορονοϊού. Βεβαίως τα παιδιά έχουν περισσότερες φέτος δυσκολίες να αντιμετωπίσουν, όπως και πέρσι βέβαια. Έχουν τα μαθήματά τους, αλλά έχουν και το θέμα της προστασίας της υγείας τους. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά φέτος και τα παιδιά να μην διακόψουν την διαζώσης εκπαίδευση, γιατί πραγματικά είναι αντικατάστατη και όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Για όλα τα παιδάκια και για τους γονείς, γίναμε και εμείς δάσκαλοι, γίναμε όλα στο σπίτι. Εντάξει, συνηθίσαμε, τα παιδάκια συνηθίζουν στους κανόνες, όπως τους μαθαίνουμε και εμείς. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Κανένας δεν ξέρει ακόμα τι θα γίνει. Θα δούμε, περιμένουμε κι εμείς τι θα. Για όλους τους γονείς, δεν ξέρει κανένας τι θα συμβεί. Τα παιδιά εντάξει, προσαρμόζονται όμως. Θα δούμε. Έχουμε προσαρμοστεί με τις μάσκες, με τα αντισηπτικά μας. Πιστεύουμε να πάμε καλά φέτος. Την ίδια ώρα όμως τίθενται και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Σε αυτά τα θέματα δυστυχώς δεκαετίες τώρα διαχειριζόμαστε τη φτώχεια μας. Εμείς αυτό που είχαμε ανοίξει από χρόνια σαν Ένωση Γονέων και άλλες ενώσεις την Ελλάδα, ότι το προσωπικό καθαριότητα στην Ελλάδα δεν φτάνει για τίποτα. Τώρα κάποια ψεγάδια με κάποιες 2-3 ώρες παραπάνω, μία ώρα σε ένα σχολείο, ναι, μεν βελτιώνει μια κατάσταση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σχολικές μονάδες χιλιάδων τετραγωνικών κτηρίων με άλλα τόσα ακάλυπτους χώρους, με 5 και 6 ώρες καθαριότητα καθημερινά, δεν μπορούμε να μιλάμε για υγιεινή και ασφάλεια, όχι μόνο μέσα στην πανδημία, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχαμε γνωρίσει αυτό το κακό που μας έχει βρει.